Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακόμα μία εκπομπή από το ράδιο Web TV Ελφιός. Η εκπομπή «Σπάμε τη σιωπή» δίνει φωνή στους υποψήφιους βουλευτές του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, αλλά και σε κάθε Έλληνα πολίτη που τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του στερούν το δικαίωμα στην αποκάλυψη της αλήθειας. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μάλιο, υποψήφιο βουλευτή του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης για τον νομό Κορινθίας. Κύριε Μάλιο, καλησπέρα σας. Μεγάλη τιμή που είστε απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Λιανού, και εμένα τεράστια τιμή που μου κάνετε με αυτή την πρόσκληση να μπορέσω να μιλήσω, να ακουστεί η φωνή, όπως είπατε, του Πολιτικού Φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης, του Εθνικού Πολιτικού Φορέα των Ελλήνων, και να αρχίσουν οι Έλληνες σιγά-σιγά να μας αναγνωρίζουν, να μας μαθαίνουν και να βλέπουνε ποιοι πραγματικά είμαστε. Έχουμε και αποδοχή, κύριε Μάλιο, από πολλούς, από αρκετούς πολίτες, οι οποίοι δεν βρίσκουν φωνή στα μέσα ενημέρωσης, και εμείς πάντα τους δίνουμε βήμα, με μεγάλη μας χαρά, αρκεί να ακούγεται η αλήθεια. Ναι, είναι αλήθεια ότι στα μέσα ενημέρωσης, στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, υπάρχει τεράστια λογοκρισία και τα περισσότερα θέματα που αναδεικνύονται είναι, ας το πούμε έτσι, σχεδιασμένα από πριν. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Μάλιο, το σημερινό μας θέμα είναι η έλλειψη ενιαίας τουριστικής πολιτικής. Μιλάμε για τον τουρισμό. Θα σας κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, τι αναζητά ένας περιήγητης, και δεύτερον, ποιοι είναι οι χώροι που επισκέπτονται οι τουρίστες στη χώρα μας. Όλοι μας έχουμε υπάρξει κάποια στιγμή τουρίστες ή περιηγητές, όπως είπατε, και ξέρουμε, αν μη τι άλλο ειδικά στην Ελλάδα, ότι ένας τουρίστας για να του έρθει ανάγκη να κάνει τουρισμό θα χρειάζεται ξεκούραση, θα χρειάζεται ένα, ας το πούμε έτσι, ένα πολύ ωραίο σέρβις, μια εξυπηρέτηση, και πόσο μάλλον στο ανώτατο επίπεδο που θα μπορούσαμε να του παρέχουμε, έτσι. Ειδικά στη χώρα μας, ένας τουρίστας θα αναζητήσει ιστορικές γνώσεις, θα αναζητήσει αρχαιολογικούς χώρους, αξιοθέατα, μνημεία, την ιστορία μας στην ουσία, διότι το τουριστικό προϊόν της χώρας μας είναι κατεξοχήν η ιστορία και ο πολιτισμός, το φως, οι τέχνες, τα γράμματα, όλα αυτά που έχουμε μεταλαμπαδεύσει σε όλο τον πλανήτη. Διότι ό,τι και να κάνουν οι πολιτικοί μας, και αυτό το κατεστημένο, αυτό το καθεστώς που κυβερνάει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, να μην το ορίσω πόσα ακριβώς χρόνια είναι, γιατί είναι πολλά χρόνια, βλέπουμε ότι οι τουρίστες γνωρίζουν τη χώρα μας από ιστορικά δεδομένα, από ιστορικές πηγές, και έτσι επιλέγουν τη χώρα μας για να έρθουν να μάθουν και ποιοι είναι οι Έλληνες στην πραγματικότητα. Σίγουρα η υγεία και ο ήλιος και η θάλασσα είναι ένα τεράστιο προτέρημα για τη χώρα μας, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το τουριστικό προϊόν που θα μπορούσε να παρέχει η χώρα μας σε έναν τουρίστα. Κύριε Μάλιο, έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Κοιτάξτε, κυρία Λιανού, προσωπικά εγώ μέχρι προλίγων ετών θεωρούσα ότι η χώρα μας παρέχει τεράστιες ποσότητες κλινών. Θεωρούσα ότι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πάρα πολλούς τουρίστες. Όμως πρόσφατα ενημερώθηκα ότι στην ουσία μπορούμε να φιλοξενήσουμε 1 εκατομμύριο σχεδόν, όχι ακριβώς το 1 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο τουρίστες ανά ημέρα. Δηλαδή 1 εκατομμύριο κλίνες έχει η χώρα μας για να φιλοξενήσει τους τουρίστες που έρχονται εδώ. Όμως το οξύμορο της όλης υπόθεσης είναι ότι ένα τεράστιο ποσοστό αυτών των ξενοδοχείων, το 82% αυτών των ξενοδοχείων, είναι μόλις 3 αστέρων και κάτω. Άρα μιλάμε για χαμηλής ποιότητας ξενοδοχεία, όταν το υπόλοιπο 17% είναι 4 και 5 άστερα ξενοδοχεία, βλέπουμε ότι το 60% των κλινών είναι 3 άστερα και δίστερα και διάφοροι ξενώνες και ίσως και Airbnb στην προκειμένη περίπτωση σήμερα που μιλάμε, γιατί έχει προχωρήσει πολύ αυτός ο τομέας των Airbnb. Άρα μιλάμε για ένα χαμηλού επίπεδου, ένα χαμηλού επίπεδου ξενοδοχειακής μονάδας που μπορούμε να δώσουμε στον τουρίστα. Γι' αυτό για μένα και θεωρώ για όλους τους Έλληνες είναι
μεγάλο μειονέκτημα για τη χώρα μας. Πρέπει να υπάρξουν τεράστιες αναβαθμίσεις σε αυτό το τομέα, στον τομέα των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων. Σίγουρα βλέπουμε ότι στα μεγάλα ξενοδοχεία οι τουρίστες παραμένουν μέσα στα ξενοδοχεία, διότι τους παρέχονται όλα μέσα στο ξενοδοχείο. Και αυτό φθήνει και την οικονομία μας, αλλά και την πολιτιστική μας ταυτότητα. Διότι μέσα στα ξενοδοχεία δεν παρουσιάζεται τόσο το ελληνικό στοιχείο, αλλά γενικότερες υπηρεσίες που θέλει ένας τουρίστας να έχει ως ευκολίες, ας το πούμε έτσι. Άρα θα πρέπει να δώσουμε πολύ βάση στην αναβάθμιση των ξενοδοχείων και σίγουρα στην προώθηση της ιστορίας μας και της παράδοσής μας μέσα από τον χώρο τον οποίο διαμένει ο κάθε τουρίστας. Πρέπει να γίνεται μια ταύτιση με τη χώρα μας, να γίνεται μια διασύνδεση με την ιστορία και με την φιλοξενία μας. Και έτσι θα πρέπει να πορευτούμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ως Ελλήνων Συνέλευσης δίνουμε τεράστια βάση στην αναβάθμιση όλων των υποδομών και σίγουρα ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε μια τάξη τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων τουριστών ανά ημέρα φιλοξενίας. Να έχουμε δηλαδή 10 εκατομμύρια κλίνες και σε πολύ αυξημένο επίπεδο, ώστε να υπάρχει μια πολύ ωραία εικόνα του τουρίστα και αυτό να είναι και μια διαφήμιση για τη χώρα μας. Έτσι. Δηλαδή, η καλύτερη διαφήμιση είναι δια του στόματος. Σωστά. Και αυτό βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει λειτουργήσει αντίστροφα από ό,τι θα έπρεπε, διότι ο τουρίστας βλέπει μεν σε διάφορα spot, βίντεο και τουριστικές καμπάνιες εικόνες από μια μαγευτική χώρα με πολύ σωστό οδικό δίκτυο, με υποδομές, με μέσα μεταφοράς. Αλλά εν τέλει η εικόνα είναι τελείως διαφορετική και εμείς οι Έλληνες το γνωρίζουμε αυτό. Δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε. Πραγματικότητα των προσγειώνει. Έτσι. Γνωρίζουμε ότι οι υποδομές είναι πολύ χαμηλές και θα πρέπει να τις αυξήσουμε προς όφελος και της οικονομίας μας αλλά και των τουριστών που τους καλούμε να έρθουν. Κύριε Μάλιο, γνωρίζετε αν υπάρχει σχεδιασμός και στρατηγική από την πολιτεία για να αναβαθμίσει ο τουρισμός? Ναι, κυρία Λιανού, τα τελευταία χρόνια ακούμε συνέχεια για μια αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Πρόσφατα ενημερώθηκα ότι νομοθετήθηκε και ο εναλλακτικός τουρισμός, όλες οι μορφές του εναλλακτικού τουρισμού. Όμως θα δούμε ότι όλα αυτά είναι στην ουσία φανφάρες. Δηλαδή κάποια πράγματα λέγονται για να λέγονται. Δεν βλέπουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Δηλαδή, θεωρώ ότι η πολιτική που ασκούν οι κυβερνώντες της χώρας μας πάνε σύμφωνα με το παγκόσμιο λόμπι αυτό των πολυεθνικών εταιριών και με τις παγκόσμιες οικονομίες που στην ουσία βλέπουμε τα τελευταία χρόνια φθήνεται τελείως η οικονομία της χώρας μας. Εξαθλιώνονται οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι εργαζόμενοι. Βλέπουμε ένα πραγματικά τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία της χώρας μας και ο τουρισμός θα έπρεπε σίγουρα να μας αναβαθμίζει σε όλα αυτά. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια τουριστική σεζόν 4 με 6 μήνες. Σε πολλές περιοχές είναι και τρίμηνη σεζόν. Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε πραγματικά μια 12-μηνη τουριστική σεζόν και ακούμε τα τελευταία χρόνια συνέχεια ότι θα επεκτείνουμε και θα επιμικρύνουμε την τουριστική σεζόν σε 12-μηνη σεζόν, αλλά δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Ειδικά κάποιες επαρχιακές περιοχές, τον χειμώνα, πραγματικά μαστίζονται από την εποχικότητα. Τα έξοδα, ειδικά για τις επιχειρήσεις, δεν βγαίνουν πέρα και βλέπουμε και πάρα πολλούς ξενοδόχους να κλείνουν τα ξενοδοχεία τους. Άρα δεν υπάρχει μια ενιαία πολιτική για τον τουρισμό. Θα έπρεπε να έχουν δοθεί τεράστια κίνητρα και στους τουρίστες, αναβαθμίζοντας το τουριστικό μας προϊόν, αλλά και στους ξενοδόχους με διάφορα βοηθήματα. Και πάλι μιλάμε με αυτή την οικονομία που έχουμε συνηθίσει. Δεν μιλάμε με την οικονομία την πραγματική, που ο άνθρωπος και ο πολίτης έχει πραγματικά πλούτο να διαχειριστεί και μπορεί να χρηματοδοτήσει τις ιδέες του και τις σκέψεις του και τα έργα που έχει οραματιστεί για την χώρα του. Μιλάμε για μια οικονομία που δίνει βοηθήματα, που δίνει επιδόματα. Και έτσι κανένας επιχειρηματίας δεν πρόκειται να βασιστεί, ώστε να αφήσει την επιχείρησή του ανοιχτή, περιμένοντας κάποιους τουρίστες και αυτοί οι τουρίστες να μην έρθουν. Γιατί μιλάμε για μια τεράστια ζημιά. Δεν μπορεί να καλυφθεί όλο αυτό το κόστος το οικονομικό, εάν δεν πάει κάτι καλά. Άρα θα πρέπει η πολιτεία
να δώσει κίνητρο και να δώσει πραγματικά οικονομικά βοηθήματα ουσιαστικά που θα βγάλουν τον επιχειρηματία, τον Έλληνα επιχειρηματία από όλο αυτό το άγχος της αποτυχίας και θα πρέπει επιτέλους να μην μιλάμε για τύχη, να μιλάμε για σχέδιο, να μιλάμε για έργο και να μιλάμε με πραγματικά στοιχεία και πλούτο τον οποίο μπορούμε να επενδύσουμε σε όποια μορφή θέλουμε. Κύριε Μάλιο, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος. Οι ολότητες, ισοπολιτεία, ισοδυναμία, ελευθερία. Τώρα έχεις στα χέρια σου μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος που ο δημιουργός του με σοφία και απόλυτη ακρίβεια στην αποδεικτική του στοιχειοθέτηση απευθύνει με μεγαλοπρέπεια προς κάθε άνθρωπο που θέλει να αναδειχθεί σε πραγματικό πολίτη, μαθαίνοντας και αναγνωρίζοντας τι σημαίνει και πώς δομείται η πολιτική των πολιτών με τις υπεριδιότητες και αρχές της ισοπολιτείας, της ισοδυναμίας, της ελευθερίας και της αρετής. Οι ολότητες. Ισοπολιτεία, ισοδυναμία. Όλος ο πλανήτης μιλάει για ελευθερία, αλλά κανένας δεν μας είπε ποτέ την αλήθεια και την έννοια της πραγματικής ελευθερίας. Ήρθε η ώρα, σε αυτό το ελάνιο έπος, όλοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν πλήρως την ελευθερία τους. Παράγγειλε τώρα 216-898-10 και 690-99-69-698. Ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com. Το ιερό ελάνιο κείμενο της ολικής ολότητας του ελάνιου αξιακού συστήματος των 33 ελάνιων πρωτοκόλων συνδυονόμων αποτελεί το απόλυτο, ύψιστο και μοναδικό δημιουργικό πλαίσιο δικαίου που ο δημιουργός του Αρτεμισόρας έγραψε, γείωσε και χάραξε προς όλους και για όλους. Μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστης, ακολουθώντας τις ακριβείς αναλύσεις, διασπάσεις και συνθέσεις, θα ιχνηλατήσει και θα αντιληφθεί έννοιες που θα διευρύνουν σημαντικά το πεδίο της συνειδητότητάς του. Όλοι οι Ελληνάνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν πλήρη γνώση του πανιερού ελάνιου αξιακού συστήματος για να γνωρίσουν όλες τις αλήθειες της ολότητας του ατόμου και να μάθουν με ακρίβεια τα πάντα για όλες τις ολότητες και πύλες που υπάρχουν μέσα στο ελάνιο αξιακό μας σύστημα. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-99-69-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα, για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελάνιου Κόσμου 600, Αρτέμις Όρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού, 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο, Αρτέμις Όρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλε το στο www.κοσμοθέαση.com.
Επανήλθαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Κύριε Μάλιο, να ρωτήσω, ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης έχει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα επενδύσεων και διεύρυνσης των τουριστικών προϊόντων της χώρας μας? Βέβαια, κυρία Αλιανού, εδώ να ενημερώσουμε όλους τους Έλληνες πολίτες που μας ακούνε ότι με την ιδρυτική διακήρυξη με αριθμό 6199 κάθετος του 2015, ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης με πρόεδρο τον Αρτέμη το Σόρα κατέθεσε στον Άριο Πάγο επίσημα την ιδρυτική του διακήρυξη και τις προγραμματικές δηλώσεις. Μέσα σε αυτά τα δύο πολύ συγκεκριμένα κεφάλαια, που είναι η ιδρυτική διακήρυξη και οι προγραμματικές δηλώσεις, ερμηνεύονται και αναλύονται όλες αυτές οι επενδύσεις και όλο αυτό το πρόγραμμα που πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, πρέπει να εφαρμοστεί και μέσω των Δήμων, αλλά και μέσω της κεντρικής κυβέρνησης της χώρας, διότι η Ελλήνων Συνέλευσης δεν έχει έρθει να διαχειριστεί χρέος. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Η Ελλήνων Συνέλευσης εμφανίζει τον τεράστιο πλούτο των Ελλήνων και κάνει χρήση αυτού ξεκάθαρα προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Ειδικά για τον τουρισμό, θέλω να σας αναφέρω ότι το έτος 2018-2019, τη χρονική αυτή περίοδο, ο τουρισμός συνέβαλε περίπου στο 15 με 20% του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος της χώρας μας. Αυτό σημαίνει ότι είναι πραγματικά μια τεράστια βιομηχανία ο τουρισμός. Βλέπουμε ότι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι είναι στοχευμένος όλος αυτός. Όλο αυτό το θέμα που έχει γίνει τον τουρισμό τόσα χρόνια και δεν έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός, διότι είδαμε τον ΕΟΤ από το 1950 να δημιουργούν τα ξενοδοχεία ξενία και διάφορα άλλα τουριστικά θέρετρα, όπως που έχουν χωροθετηθεί και 168 μαρίνες για τη χώρα μας, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε λειτουργούν μόνο 22 ιδιωτικές και το 80% αυτών των μαρίνων είναι ξένων συμφερόντων, είναι ξένοι ιδιώτες που τις διαχειρίζονται. Τέλος πάντων, για να μην το πλατιάζουμε, η Ελλήνων Συνέλευση πραγματικά θα δώσει μια τεράστια βάση στον τουρισμό για να δημιουργηθεί αυτός ο πυλώνας της βιομηχανίας που να μπορεί η χώρα μας να έχει όλα τα ωφέλη του τουρισμού. Και φανταστείτε, όταν αυτή τη στιγμή με αυτές τις υποδομές έχουμε ένα 15-20% κέρδος από τον τουρισμό, φανταστείτε με σωστές υποδομές και σωστό σχέδιο πόσο κέρδος μπορούμε να έχουμε και πόσο μπορεί να μας βοηθήσει αυτό σε άλλους τομείς, διότι όλοι οι τομείς ενώνονται. Εδώ θα ήθελα να διαβάσω λίγα πράγματα από τις προγραμματικές μας δηλώσεις στο κεφάλαιο του τουρισμού, για να μπορούν και οι τηλεθεατές μας να μπαίνουν σε αυτό το όραμα που είχε αυτός ο τεράστιος Έλληνας άνθρωπος, ο Αρτέμης Σόρας, για την χώρα μας Ελλάς, αλλά και για όλους τους Έλληνες. Σας ακούμε, κύριε Μάλιο. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε όλοι μας, και αυτό γράφεται δηλαδή και μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις, ότι βρισκόμαστε σε έναν χώρο που είναι η καθέδρα των θεών και για μας τους ανθρώπους είναι θείο δώρο με τον Απολλώνιο ήλιο να λάμπει εδώ. Με τον Ποσειδώνα να έχει μεγαλουργήσει, με το υδάτινο στοιχείο που περιβάλλει τις θεράστιες ακτογραμμές μας. Να σημειώσω ότι μιλάμε για 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή η χώρα μας. Πραγματικά όλοι οι άνθρωποι στον υπόλοιπο πλανήτη Γαία έχουν όνειρο να επισκεφθούν την Ελλάδα. Έχουν προγραμματιστεί λοιπόν ηλικιώδεις επενδύσεις για χειμερινό και θερινό τουρισμό. Θα δοθεί τεράστια ευκαιρία σε κάθε έναν άνθρωπο που θέλει να επισκεφθεί τη χώρα μας να το πραγματώσει. Αυτό σημαίνει τεράστιες υποδομές, ένα τεράστιο δεδαλώδες οδικό δίκτυο στην υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα, με μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, με διασυνδέσεις μεταξύ τους και παράλληλη σύνδεση αυτών με αμαξοστοιχίες υψηλών ταχυτήτων, μέγιστης ασφάλειας καθώς και άμεση σύνδεση των ανωτέρων με τα λιμάνια και τα αεροδρόμια μας. Όλες οι πόλεις και οι κομοπόλεις θα εξυπηρετούν όλη την έκτασή τους με άμεση πρόσβαση από οικολογικούς σεισμούς πόλεων. Στη χώρα της θάλασσας θα κατασκευαστούν τεράστιες μαρίνες, υπερσύγχρονες, για να δέχονται επισκέπτες από όλο τον πλανήτη και με επανδρομένες τις γύρω περιοχές για τις ανάγκες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες. Θα αναδειχθούν χιλιάδες παραδείσεις τοποθεσίες για φιλοξενία επισκεπτών σε ορεινές και σε παραθαλάσσιες περιοχές ολόκληρης της Ελλάδος, πάντοτε με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον. Αυτές οι εγκαταστάσεις θα είναι ενταγμένες απόλυτα στο φυσικό περιβάλλον, ούτως ώστε να αποτελούν πρότυπη διαβίωση των ανθρώπων, όπως αυτόνομες κατοικίες με οργάνωση κομμόπολης ή χωριού. Άρα δεν μιλάμε για μια ξενοδοχειακή μονάδα,
Μιλάμε για ολόκληρες πόλεις που θα λειτουργούν ως ξενοδοχειακές μονάδες στην ουσία. Θα μιλάμε για μια πραγματική πόλη τουριστών. Πανέμορφη. Και θα μαθαίνουν όλοι αυτοί οι τουρίστες τι σημαίνει Ελλάδα. Δεν θα μαθαίνουν ό,τι θέλει ένας επιχειρηματίας από την Αμερική ή ένας επιχειρηματίας από το Ισραήλ ή ένας επιχειρηματίας από τη Γερμανία είτε από την Κίνα μέσα στο ξενοδοχείο το δικό του. Το ξενοδοχείο θα είναι των Ελλήνων, θα είναι της Ελλάδος και θα προωθεί μόνο το τουριστικό ελληνικό προϊόν. Θα προάγεται ο ελληνικός τρόπος διατροφής που είναι ο καταλληλότερος και ο υγιεινότερος για τον άνθρωπο. Ο κάθε επισκέπτης, και εδώ είναι πολύ σημαντικό, θα υπογράφει δήλωση δέσμευσης για την τήρηση των προϋποθέσεων και των κανόνων που απαραίτητα πρέπει να τηρούνται με απόλυτη ακρίβεια καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ελλαδικό χώρο, όπως και τον απόλυτο σεβασμό του φυσικού ελληνικού περιβάλλοντος, την εναρμόνισή του στους νόμους της πολιτείας, καθώς και τον απόλυτο σεβασμό των δρόμενων από τους Έλληνες σθαγενείς αυτόχθονες. Επί ποινής αυστηρής τιμωρίας, όπως η απέλασή του με απαγόρευση την επανείσοδό του στη χώρα μας διαπαντός. Θα επιβάλλεται η διαβίωση του ανθρώπου σε ένα φυσικό καθαρό ελληνικό περιβάλλον, η υψηλότατη ποιότητα της εξυπηρέτησης που είπαμε και στην αρχή και προσφοράς προϊόντων που θα παρέχονται θα είναι το κίνητρο της ανταμοιβής του παραγόμενου έργου. Ο τουρισμός θα είναι το μέσο επίδειξης και γνωστοποίησης της ταυτότητας της χώρας μας παγκοσμίως. Θα γίνει παγκόσμια διαφήμιση μέσω του τουρισμού ότι η Ελλάδα είναι παγκόσμια πολιτική, οικονομική και πολιτιστική δύναμη. Θεωρώ ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν έχει ξαναεμφανιστεί ποτέ στα ελληνικά χρονικά, να δίνει τόσο έμφαση στο ελλάνιο γένος, να δίνει τόσο έμφαση στον πολιτισμό μας, αλλά και στο περιβάλλον μας. Το έκανα εικόνα όσο μιλούσατε, κύριε Μάλιο. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Όπως εξελίσσονται τα γεγονότα, ποιες είναι οι διαπιστώσεις σας σε σχέση με τους Έλληνες πολίτες? Αναγνωρίζουν μετά από τόσα χρόνια την Ελλήνων Συνέλευση, κύριε Μάλιο, ως εθνικό φορέα ή εξακολουθούν να μένουν στην προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Πολύ ωραία ερώτηση, κυρία Λιανού. Η αλήθεια είναι ότι πλέον απαριθμούμε τουλάχιστον 8 συναπτά έτη αγώνα δίπλα στον Αρτέμητο Σόρα και δίπλα σε όλη αυτή την παλιγενεσία που έχει ξεκινήσει αυτός ο τεράστιος Έλληνα άνθρωπος. Σίγουρα τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και όχι ενημέρωσης έχουν ρίξει τόνους λάσπης στο όνομα και στο πρόσωπο αυτού του τεράστιου Έλληνα ανθρώπου. Θα το ξαναπώ γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές. Έχει συντελεστεί μια δολοφονία χαρακτήρα, μια προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα προς τον Αρτέμητο Σόρα. Όμως είδαμε ότι ο Αρτέμητος Σόρας άντεξε, όπως μας είχε δηλώσει από την αρχή, ότι θα αντέξει μέχρι το τέλος και ότι πρέπει εμείς ως Έλληνες να ενώσουμε όλο το έθνος των Ελλήνων. Πραγματικά μετά από 8 χρόνια, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι οι Έλληνες έχουν πλέον ξεκαθαρίσει το τοπίο τους. Είναι λίγο δύσκολο ακόμα για αυτούς να πάρουν ξεκάθαρη θέση, αλλά θεωρώ ότι στις αυτές τις εκλογές που έρχονται, όποτε και αν έρθουν, γιατί σίγουρα, άσχετα με το τι συμβαίνει γενικότερα στον πλανήτη, εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν. Πλέον θεωρώ ότι οι υποψήφοι βουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης μέσω των προβολών, μέσω των εκπομπών που κάνουμε, μέσω της δράσης μας, της καθημερινής, διότι η δράση μας, κυρία Λιανού, δεν σταματάει σε μία εκπομπή. Πραγματικά η εκπομπή είναι κάτι το οποίο είναι των ημερών μας. Όλοι για να προβληθούν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, χρησιμοποιούν το Facebook, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. Τα social media κλπ. Όμως ο πραγματικός αγώνας είναι έξω. Ο πραγματικός αγώνας είναι στις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων. Και πλέον όλοι οι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι η Ελλήνων Συνέλευση και τα μέλη της Ελλήνων Συνέλευση δεν είναι αυτό που έχουν παρουσιάσει τόσα χρόνια τα κανάλια. Ούτε μαπίνουμε, ούτε παγανιστές είμαστε, ούτε τίποτα από όλα αυτά που έχουν ακουστεί. Είμαστε Έλληνες, αυτόχθονες, κυρίαρχοι ηθαγενείς. Αυτό είναι νομικός όρος. Δεν είναι μια ιδεολογική φανφάρα που εμφάνισε ο Αρτέμησης Όρας. Είναι καθαρά νομικός όρος και συγκεκριμένα είναι παγκόσμιος νομικός όρος.
Διότι με το ψήφισμα του ΟΗΕ το 2007, πλέον οι αυτόχθονες ηθαγενείς πληθυσμοί έχουν δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και στην αυτοδιαχείριση της ζωής τους και του βίου τους. Αυτό ακριβώς εγκαθίδρυσε ο Αρτέμισος Όρας στον ελληνικό χώρο που ονομάζεται σήμερα Ελλάδα και κατ' επέκταση αυτό έφυγε από τα σύνορα της Ελλάδος. Πλέον σε όλο τον πλανήτη υπάρχουν οργανισμοί της Ελλήνων Συνέλευσης που Έλληνες στο γένος έχουν δημιουργήσει και έχουν αναβιώσει όλον τον ελληνισμό. Εμείς ως Ελλήνων Συνέλευσης αναβιώνουμε όλο το ελληνικό γένος, διότι ζητάμε την ένωση του γένους. Δεν ζητάμε την ένωση κάποιας ιδεολογίας. Δεν ζητάμε την ένωση με βάση το χρήμα. Δεν ζητάμε την ένωση με βάση την κοινωνική τάξη του καθενός. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά. Μιλάμε με τον πιο φτωχό, με τον πιο πλούσιο. Οι δυνατότητες έχουν δοθεί σε όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Και ο πρώτος που το εγκαθίδρυσε αυτό ήταν πάλι ο Αρτέμισος Όρας. Μας είπε ξεκάθαρα από την αρχή, χωρίς κόμμα, χωρίς χρώμα και χωρίς δόγμα. Είναι τα τρία πράγματα που μας έχουν διαχωρίσει τόσο πολύ και τόσο το πολιτικό καθεστώς και το τραπεζικό τόσα χρόνια έχει διαιρέσει τους ανθρώπους με το διέρη και βασίλευε. Ήρθε η ώρα αυτό να σταματήσει και θεωρώ ότι, μάλλον δεν θεωρώ, είμαι σίγουρος διότι το βλέπω από τους ανθρώπους. Απλά θα πρέπει οι άνθρωποι να μας διαφοροποιήσουν από όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς που έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα. Εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί και δεν είμαστε και επαγγελματίες ηθοποιοί. Δεν ακολουθούμε κανένα political correct, μιλάμε κατευθείαν από την ψυχή μας, δεν έχουμε μέντορες, δεν έχουμε σκιές, δεν έχουμε κάποιον που μας παίρνει τηλέφωνο και να μας λέει αυτός τι πρέπει να πούμε. Μιλάμε βιωματικά, μιλάμε στα αδέρφια μας και τα αδέρφια μας πρέπει να αναγνωρίσουν όλα αυτά που οι ίδιοι ξέρουν ότι πρέπει τώρα να σταματήσουν. Εμείς είμαστε εδώ δείχνοντας ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, πραγματικά. Εμείς δεν είχαμε πάρει τίποτα από το καθεστώς. Το καθεστώς έπαιρνε συνέχεια από εμάς και αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα που θα τα πάρουμε όλα τα δικά μας πίσω. Κύριε Μάγιονο, σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή. Ήταν μεγάλη τιμή για εμάς. Και θα χαρούμε πολύ να είστε σε μια επόμενη εκπομπή πάλι εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Αλιανού. Τεράστια τιμή που κάνετε, σας το ξαναλέω. Είναι πραγματικά πολύ ιστορικές οι στιγμές που ζούμε. Και είναι τεράστια τιμή και για όλους αυτούς που μας παρακολουθήσανε και θα μπουν στη διαδικασία να ερευνήσουν όλα τα στοιχεία και να ξεδιαλύνουν πλέον το τοπίο της Ελλήνων Συνέλευσης και του Πολιτικού Φορέα του Έθνους των Ελλήνων. Κύριε Μάλιο, κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Δύναμη φως σε όλους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.